Γεια σας. Θα χρησιμοποιήσουμε το λογαριασμό που δημιουργήσαμε στο Microsoft, το Outlook.com, για να δούμε τη χρήση του SkyDrive που τώρα λέγεται OneDrive. Έχουμε ανοίξει τον Internet Explorer. Και μεταφερόμαστε στη διεύθυνση Outlook.com. Στην κεντρική σελίδα πληκτρολογούμε το email μας. Επειδή το έχουμε γράψει, μας το εμφανίζει. Και από κάτω τον κωδικό μας. Και κλικ στο είσοδος. Από το βελάκι δίπλα στη λέξη outlook.com πατάμε και κάνουμε κλικ στο OneDrive. Και μας ανοίγει μια άλλη καρτέλα και μας μεταφέρει στο OneDrive. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρχεία τίποτα και μας δείχνει ότι μπορεί να τα βλέπουμε σαν εικονίδια ή μπορεί να τα βλέπουμε σαν μια λίστα ή μπορεί να τα βλέπουμε με προεπισκόπηση. Επίσης μας λέει, μας προτείνει ότι αυτή τη στιγμή μας δίνει χώρο 3 GB. Επόμενο βήμα μας είναι να συγχρονίσουμε τα αρχεία μας με το PC μας, κατεβάζοντας το OneDrive πρόγραμμα στον υπολογιστή μας και να το συστήσουμε σε άλλο κόσμο και θα μας δώσει άλλα 5 GB. Κλείνουμε αυτή την ειδοποίηση. Κάνουμε κλικ στο φάκελο με τα έγγραφα και θα ανεβάσουμε κάποια δοκιμαστικά έγγραφα Word, Excel και PowerPoint που έχουμε δημιουργήσει. Αποστολή. Μας ανοίγει το φάκελο του υπολογιστή μας έγγραφα και επιλέγουμε ένα δοκιμαστικό έγγραφο και ανεβαίνει. Παράλληλα μπορούμε να πατήσουμε αποστολή και να κάνουμε ταυτόχρονα το Excel και το PowerPoint πατώντας το πλήκτρο Control και κλικ στο άνοιγμα και εδώ που λέει ενέργεια σε εξέλιξη βλέπουμε ότι έχουν ανεβεί 3 έγγραφα, ένα Word, ένα Excel και ένα PowerPoint. Μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργια έγγραφα και τα επεξεργαστούμε online ή μπορούμε να λειτουργήσουμε online τα έγγραφα αυτά. Πατώντας κλικ στο έγγραφο Word μας ανοίγει την web application, τη web εφαρμογή του Word και βλέπουμε το Word έγγραφό μας. Ό,τι αλλαγές κάνουμε γίνονται επί τόπου. Μας έλεγε να πατήσουμε κάποια εφαρμογή να λειτουργήσει και βλέπουμε είναι ένα πλήρες Word 2010-2013 ίσως με τις γνωστές καρτέλες και μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Δεν υπάρχει αποθήκευση παρά μόνο αποθήκευση με άλλο όνομα γιατί αυτό αποθηκεύεται αυτόματα ό,τι γράψουμε. Το βλέπετε ότι το γράφει κιόλας αποθήκευση. Άμα το ξανανοίξω είναι έτοιμο αποθηκευμένο και απλώς μου δίνεται τότε να πατήσω επεξεργασία Word Online ή επεξεργασία στο Word στον υπολογιστή μου. Το ίδιο μπορώ να κάνω και στο Excel έγγραφο. Το ανοίγει το Excel Online και είναι έτοιμο για επεξεργασία online ό,τι αλλαγή και να κάνω. Το κλείνω και το ξανανοίγω και θα βλέπετε, θα δείτε ότι έχει αυτά που έχω γράψει. Αλλά δεν υπάρχει αποθήκευση. Το ίδιο ισχύει και στο PowerPoint.
στο Word και στο PowerPoint χρειάζεται να πάω σε επεξεργασία, ενώ στο Excel γίνεται αυτόματα. Με τις γνωστές καρτέλες, με τα εφέ, τις κινήσεις, με τα βάσεις, και μπορώ να το ανοίξω σε κανονικό PowerPoint. Και φυσικά στον προηγούμενο φάκελο στο OneDrive μπορώ να αποθηκεύσω εικόνες, να αποθηκεύσω αρχεία που θέλω να τα βλέπουν δημόσια κάποιοι, ή να κατεβάσω κάποιο έγγραφο στον υπολογιστή μου πατώντας δεξί κλικ λήψη και να το αποθηκεύσω στον υπολογιστή μου. Και αυτό ήταν μια απλή λειτουργία επίδειξη του OneDrive της Microsoft. Κλείνουμε την καρτέλα, το email, κλείνει το όνομα και κλικ στο έξοδος. Γεια σας.